Καλησπέρα σας κύριε Θωμόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, δόθηκε το νομοσχέδιο σε διαβούλευση. Αναμένεται και η αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, των πολιτών. Βλέπουμε την αντίδραση των φοιτητών σε πρώτη φάση. Είχαμε και τα επεισόδια αυτά το απόγευμα. Η απάντηση σήμερα ήταν μία και ήταν ξεκάθαρη και πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Δηλαδή πια ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε ένα τεράστιο που η συμμετοχή ήταν πρωτόγνωρη και για μας τους ίδιους πανελλαδικό συλλαλητήριο. Mm-hmm. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές από όλη τη χώρα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, κατέβηκαν στην Αθήνα mm-hmm. και το έκαναν ξεκάθαρο πως η πλειοψηφία μίλησε. Το νομοσχέδιο αυτό της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχει απορριφθεί μαζικά, όχι μόνο από τους φοιτητές που σήμερα ήταν δεκάδες χιλιάδες στον δρόμο, αλλά από τους εργαζόμενους γονείς μας, από την πλειοψηφία συνολικά του λαού. Και απαιτούμε να μην κατατεθεί, να μην υπάρξει καν συζήτηση για να περάσει. Γιατί πρόκειται για ένα νομοσχέδιο mm-hmm. το οποίο έρχεται πρακτικά να διαλύσει τα πτυχία μας, το μέλλον μας, να υποβαθμίσει περαιτέρω τις σπουδές μας που με κόπο αυτή τη στιγμή και υδρότα μπορούμε και σπουδάζουμε περνώντας ένα σωρό εμπόδια. Κύριε Θωμόπουλε, το μήνυμα ότι σέβομαι, συγγνώμη, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, ούτε να αλλοιωθεί από κανέναν. Κύριε Θωμόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αντιλαμβάνομαι αυτό, όλο αυτό που μας λέτε. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση λέει ότι δεν επηρεάζει το ένα πανεπιστήμιο το άλλο, κατά αυτήν την έννοια δεν μειώνονται οι σπουδές που γίνονται τώρα στα κρατικά φυσικά πανεπιστήμια, γιατί λέτε ότι κάπως έτσι θα υποβαθμιστούν τα δικά σας τα πτυχία? Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Με την δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων και επιβεβαιώθηκε και από την ίδια την παρουσίαση που έκανε χθες ο κύριος Φιερακάκης στη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Με την ίδια ιδιωτικών πανεπιστημίων, η μεγάλη αγορά πτυχίων, τίτλων σπουδών που ήδη υπάρχει θα διευρυνθεί και ο ανταγωνισμός μεταξύ των αποφύτων θα είναι ακόμα μεγαλύτερος. Με αποτέλεσμα το μεγάλο παζάρι πτυχίων που ήδη υπάρχει να μεγαλώνει και αυτό. Και οι απόφοιτοι να οδηγούνται σε έναν ατελείωτο ανταγωνισμό με τίτλο «Φτιάχνω ελκυστικό βιογραφικό». Έναν ανταγωνισμό που εμείς που σπουδάζουμε σήμερα στα δημόσια, που μόνο στο όνομα είναι δημόσια, πανεπιστήμια, αφού πάρουμε το πτυχίο μας, θα χρειάζεται εξαιτίας αυτού του ανελαίου ανταγωνισμού να κυνηγάμε πιστοποιήσεις, σεμινάρια επιπληρωμή, με στόχο τελικά να βρούμε αντίκρισμα, να βρούμε μια δουλειά, η οποία δεν ξέρουμε κιόλας με τι δικαιώματα θα δουλεύουμε. Μια πτυχή είναι αυτή. Δεύτερη πτυχή, με βάση λέω και την παρουσίαση που έγινε, mm-hmm. αν και ήδη τα γνωρίζαμε, είναι πως καταργεί το ενιαίος τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια, καθώς θα υπάρχει διαφορετική ΕΒΕ, όπως πληροφορηθήκαμε. Κάτι που είναι απαράδεκτο. Και αυτό το νομοσχέδιο πρακτικά, για όλους αυτούς τους λόγους, κάνει την αδικία νόμο. Και οι φοιτητές που ήδη περάσαμε ένα σωρό εμπόδια για να μπούμε στο πανεπιστήμιο, με τα φροντιστήρια, την παραπαιδεία κτλ. Κτλ. Που και τώρα που σπουδάζουμε, ματώνουμε για να σπουδάζουμε και εμείς και οι οικογένειές μας για τα νίκια, για τα αναλώσιμα, για μια σειρά από άλλα έξοδα. Ναι. Τα οποία χρειάζεται για να σπουδάζουμε, να τα πληρώνουμε. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο αυτή την κατάσταση. Ναι. Την εμπορευματοποίηση της παιδείας που συνεχώς προχωρά. Κύριε Θωμόπουλε, για να ολοκληρώσουμε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για την απογευματινή κόδωνα που είδαμε στο τέλος του Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητηρίου με αυτές τις... με όλα αυτά τα επεισόδια, όλο αυτό το χαμό που έγινε στο κέντρο. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε για το ποιος θα είναι μπροστά στην πορεία, κάτι τέτοιο που ακούστηκε ή είναι κάτι που δεν ισχύει? Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Να και τη αυτό... δούμε, απλά να μου το εξηγήσετε λίγο θέλω. Θα σας απαντήσω συγκεκριμένα. Θα σας απαντήσω συνολικά ναι. για να το έχει ξεκάθαρο ο κόσμος στο μυαλό του, ο καθένας, γιατί σήμερα το βασικό είναι να κρατήσουμε πως έγινε ένα τεράστιο συλλαλητήριο. Τεράστιο συλλαλητήριο από τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων φοιτητών, mm-hmm. εργαζομένων στα πανεπιστήμια και συνολικότερα, ναι. μαθητών. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Θα σας πω. Θέλουμε να το θέσουμε συνολικά το θέμα. Θα σας πω. Δεν έχω τόσο χρόνο, αλλιώς θα σας άφηνα να το κουβεντιάζουμε πάρα πολύ ώρα. Πείτε μου. Θα καλυφθείτε, πιστέψτε με. Λοιπόν, και έστειλαν ένα μήνυμα ότι
το νομοσχέδιο απορρίπτεται μαζικά και η κυβέρνηση είναι θυμωμένη, απομονωμένη. Γιατί όλος ο λαός το έχει καταδικάσει αυτό το νομοσχέδιο. Και ό,τι και να γίνει, δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τίποτα η κυβέρνηση και να αξιοποιήσει. Ούτε πίσω από κάποια γεγονότα που προσπαθεί να τα υπερπροβάλλει και να μαυρώσει τον αγώνα των φοιτητών. Γιατί σήμερα μιλάμε για 10 δευτερόλεπτα, στα οποία μια ομάδα λίγων φοιτητών πήγε να μπει μπροστά στην πορεία, στην κεφαλή της, εκεί πέρα που υπήρχαν ο Φοιτητικός Σύλλογος Νομικής από την Κομωτινή, που υπήρχε συγκεκριμένος λόγος που ήταν μπροστά, ήταν οι συμφοιτητές μας που βίωσαν την τρομοκρατία, την καταστολή, και είχαμε αποφασίσει συλλογικά όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι σήμερα αυτοί να απορρεύονται μπροστά στην πορεία. Πήγε μια ομάδα φοιτητών να τους προσφεράσει για κάποιο λόγο, και αυτή η ομάδα αποθήθηκε συνολικά από τους φοιτητές, από τους φοιτητικούς συλλόγους. Μιλάμε για 10 δευτερόλεπτα. Η πορεία περνούσε μία ώρα μπροστά από τη Βουλή. Τόσο κόσμο είχε. Οπότε αυτή την εικόνα πρέπει να κρατήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας, κύριε Θωμόπουλε. Καλό σας βράδυ.